λεπτό πριν τελειώσει η παράταση να πάρει εκείνη την πρόκριση με τον Δημητριάδη. 3-0 όμως ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής που περνάει στο τελικό. Οι καλύτερες φάσεις και τα γκολ αυτό το παιχνίδι σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελάκη. Τουρσουνίδης. Οικονομίδης. Επιχειρεί για τη σέντρα. Αποκρούει την μπάλα, δεν βγαίνει από την περιοχή. Το σουτ, η εκπληκτική απόκριση του Μίνου σε κόρνερ. Πλίτσης. Κάνει την παλιά. Βγαίνει εκεί με τα πόδια ο Μίνου και απομακρύνει το σουτ του Μπορμπόκη από μακριά. Η μπάλα κοντράρει και απομακρύνεται τώρα από τον Καραγιάννη. Εκτέλεσε το φάουλο Μιτσιμπόνας. Πέρασε η μπάλα από δύο πεντσάκι. Ο Τζούρτζεβιτς προλαβαίνει, κάνει το πλασέκι. Μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό. Μετά από το λάθος των δύο αμυντικών, ο Τζούρτζεβιτς έφυγε ανάμεσά τους. Πρόλαβε και την έξοδο του Μίνου. Το πλάσαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στο 15. Τουρσουνίδης. Επιχειρεί για το σουτ. Το Μίνου με τα πόδια και δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Έκοψε ωραία την μπάλα ο Μπαρμπόκης για τον Αλεξίου. Επιχείρημα τώρα κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Τζούρτζεβιτς. Η μπάλα περνάει παράλληλα. Ενώ ο κύριος Γκούναρης τρέχει προς τον επόπτη. Δεν ξέρω γιατί. Διαμαρτύρεται έντονα. Προφανώς υποστηρίζοντας ότι ο παίκτης του σπρώχτηκε σε αυτή τη φάση. 24ο λεπτό. Σαβεύσκι εκτέλεσε το κόρνερ. Κέρδισε την κεφαλιά ο Μανολάς. Το σουτ από τον Δημητριάδη. Μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Γκάμπριτς. Σαβεύσκι εκτέλεσε το φάουλ. Ο Μανολάς κέρδισε την κεφαλιά. Ο Γκάμπριτς απέκρουσε. Η μπάλα δεν βγαίνει από την περιοχή. Νέο σουτ από τον Σαβίδη, αποκρούεται. Τουρσουνίδης. Επιχειρεί για τη σέντρα, αποκρούει ο Μανολάς. Κερδίζει όμως την κεφαλιά πάσα ο Λαγωνίδης για τον Τζούρτζεβιτς. Αμέσως το σουτ, η απόκρουση του Μίνου. Συνεχίζει τη φάση, νέο γύρισμα και αυτή τη φορά ο Μανολάς βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Μπορμπόκης εκτέλεσε το φάουλ, αποκρούστηκε την μπάλα. Νέο γέμισμα. Ο Αλεξίου προσπαθεί να στο πάρει, μπαίνει μόνος του, πάντα Αλεξίου, γκολ! 2-2! 2-2 από αυτό το πολύ όμορφο γκολ του Αλεξίου στο 57. Μετά από την σέντρα που έγινε από δεξιά, ο Αλέξης Αλεξίου μέσα στην περιοχή στόπαρε πολύ ωραία την μπάλα με το στήθος. Ελήφθηκε και δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα του Μίνου. Στο 57 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα, 2-2. Έγινε παλιά για τον Σαβεύσκι. Προσπαθεί να καλύψει και ο Μιτσιμπόνας, πάντα Σαβεύσκι, κάνει τώρα τη σέντρα, κεφαλιά του Δημητριάδη, out. Πέρασε μπάλα για τον Αναστασιάδη, Αναστασιάδη καλύτερη στο shoot out. Τουρσουνίδης εκτέλεσε το corner, βγαίνει ο Μίνου, κεφαλιά και goal. Είναι το goal, το 3-2 για τον ΠΑΟΚ στο 102, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι από τον Αλεξίου. Έχουν πέσει όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στο σκόρερ μέσα στην εστία της ΑΕΚ μετά από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τουρσουνίδης και την κεφαλιά του Αλεξίου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-2 στο 102. Βασιλόπουλος επιχειρεί μια σέντρα σου. Το Γκάμπριτς προλαβαίνει και διώχνει σε κόρνερ. Τουρσουνίδης. Έρχεται και ο Αναστασιάδης. Είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Κάνει την πάσα για το Χιονά. Και να δίνει offside, αντιμέτωπος με το Μίνου, πλασάρι out. Έγινε παλιά για τον Αλεξάνδρη. Αλεξάνδρης επιχειρεί τώρα τη σέντρα, Πατίκας προλαβαίνει το γύρισμα, το σουτ και η ευκαιρία του αγώνα από τον Δημητριάδη. Dobro je biti sa Mugerem. Καλό είναι να έχεις αυτοπεποίθηση, αλλά... Ale moraš i nekada ih pokazati. Αλλά πρέπει και στον αγωνιστικό χώρο να αποδεικνύσεις. I urati ono što je potrebno urati. Να κάνεις αυτό που χρειάζεται. Možda bi bolje bio da rezultat je bio drugi u prvoj utakmici 1-0 i 1-1. Isus na dan galitoru to apotelezma nitane prim su prvo mehnidi da bi bilo drugačije. 1-1 ja na atmosferam prisotno ja na pezam galitor. Pored upozorenja, pored svega danas ja je bio loši nego ikad ranije. Para ti prosaki koji sam epistisi i ola sta den na itanijak sti po ju perota sa tretja mehnidi. Afoplisam ola da tudi saek klisam olu zeadromus. Και με τη συμπαράσταση του φανταστικού μας κόσμου σήμερα ο ΠΑΟΚ μετά από 7 χρόνια ξανά στον τελικό. Είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί
Η Τούμπα είναι πραγματικά ναός ποδοσφαίρου που υποκλείονται οι πάντες. Διαπιστώσαμε όμως ότι θέλει πολλή δουλειά η ομάδα μας